Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Τσικαλάκης από την Ποινιό, ο γραμματέας είναι μαζί μας. Κύριε Τσικαλάκη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πείτε μας, γιατί γίνεται αυτή η απεργία, τι διεκδικείτε? Κοιτάξτε να δείτε, η απεργία έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, που για εμάς αποτελεί κάτι σημαντικό, ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας μας επάνω στο πλοίο. Και παράλληλα έχουμε και θεσμικά αιτήματα που αφορούν τον χρόνο εργασίας, κυρίως τα ταχύπλοα σκάφη, τον υπολογισμό των συνθέσεων που από τέλος Οκτωβρίου μειώνονται στο 50% και παράλληλα το Ταμείο Ανεργίας, που εμάς το Ταμείο Ανεργίας δεν είναι σαν να στους εργαζομένους, έχει ιδιαιτερότητες με πολύ χαμηλές απολαβές, θα έλεγα εν είδη χατζηλικίου με 300 ευρώ για να μπορέσουμε να ζήσουμε τους 6 μήνες που δεν εργαζόμαστε πάνω στα πλοία λόγω του νόμου που περικόπτει στο 50% της συνθέσεώς τους από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Μαρτίου. Μάλιστα. Αύριο θα προέχετε συνάντηση με τον Υπουργό? Ναι, είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Επικοινώνησε ο Υπουργός μαζί μας. Κλείσαμε και ορίστηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας αύριο το πρωί 9.30 ώρα, όπου εκεί θα συζητήσουμε τα θεσμικά θέματα. Επίσης, θα σας ενημερώσω ότι με το ΣΕΕΝ είχαμε από την αρχή επικοινωνία. Υπήρξαν προτάσεις και αντιπροτάσεις από τη δικιά μας την πλευρά. Σήμερα υπήρχε μια νεότερη βελτιωμένη πρόταση για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αύριο, μετά την ολοκλήρωση και τη συνάντηση με τον Υπουργό, τα μέλη της εκτελεστικής της Ομοσπονδίας μας θα επανασυσκεφτούν ώστε να δούμε τα νέα δεδομένα, να τα αξιολογήσουμε και ανάλογα θα αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να πάτε για ακόμη μια 48-ωρη? Κοιτάξτε, δεν θέλω να προκαταβάλω αρνητικά το κοινό σας για να πω ότι θα υπάρχει νέα 48-ωρη. Είναι πιθανό και αυτό, αλλά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να αναστείλουμε τις απεργιακές μας κινητοποίησεις και να ελέγξουμε τις πιθανότητες για, αν χρειαστεί, για περαιτέρω κινητοποίησεις σε μια δεύτερη φάση. Κύριε Τσικαλάκη, ξέρετε ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά στον τουρισμό, ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν τουρίστες, ότι ξεκινούσαν να πάνε από τον Πειραιά για τα νησιά και μείναν αμανάτι στον Πειραιά. Εμείς έχουμε 4 μέρες τώρα με τις Σκιάθο και τη Σκόπελο και την Αλόγιστο τώρα να δούμε συγκοινωνία. Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Συμφωνώ. Όμως θέλω να πω ότι εμείς ανακοινώσαμε την απεργία μας εδώ και ένα μήνα. Ήταν ξεκάθαρα ότι υπήρχε προοπτική κλιμάκωσης, δεν λειτουργήσε τιμωρητικά ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους τουρίστες είτε στους συμπολίτες μας στα νησιά και στην υπηρετική χώρα, αλλά εμείς σαν ναυτικοί ξέρετε πολύ καλά και είσαστε, συνδέεται η περιοχή σας με νησιά που έχουν τουρισμό, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των νησιών και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Η ναυτική μας και γενικότερα ο χώρος μας αποτελεί ένα μεγάλο οικονομικό κομμάτι. Ωραία, συμβάλλετε, αλλά τώρα τους έχετε στριμώξει όλους. Από την άλλη όμως έχουμε και εμείς δικαίωμα να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς δουλεύουμε το περισσότερο 5 με 6 μήνες στην καλύτερη περίπτωση το χρόνο για να μοιράσουμε τη ζωή μας σε 12 μήνες. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες και πληρώνουμε τα ίδια αγαθά όπως πληρώνετε και εσείς, που είναι υπερεκτιμημένα, που είναι ο πληθωρισμός μεγάλος, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ζήσουμε τους υπόλοιπους 6 μήνες με 300 ευρώ την οικογένειά μας, τα παιδιά μας να πάνε στο φροντιστήριο. Οπότε κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να εκδηλώσουμε και να διεκδικήσουμε αυτά τα αιτήματα. Είναι δίκαια αιτήματα, ανθρώπινα αιτήματα, όπως όλοι και άλλωστε οι κλάδοι, όπως και οι αγρότες, όπως πολλές φορές και στον χώρο του τουρισμού οι ξενοδοχείο υπάλληλοι. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι τα νεότερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσικαλάκη. Καλό βράδυ. Γεια σας.